Χαίρετε και παιδιά, σας έχω νέα. Μετά από αυτό το βίντεο κατάφερα να ανακαλύψω κι άλλα Instagram προφίλ από διάφορους αγαπημένους χαρακτήρες της Disney. Να, ας πούμε εδώ, η Έλσα ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές της. Και βλέπουμε όνομα El Savage. Γενικά υπάρχουν διάφορα λόγο περιμένες στα ονόματα, θα το δείτε και στη συνέχεια. Τοποθεσία Μοτονούι στην Πολυνησία, δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι από Βαϊάννα το συγκεκριμένο μέρος. Και έχει κάνει like ο Κουτσομπόλαφ, μάλλον είναι ο Όλαφ. Θα πατήσει το προφίλ της στη συνέχεια. Επιτέλους καλοκαίρι και διακοπούλες, εσείς πώς περνάτε, ιστερόγραφο, ευχαριστώ τη Βαϊάννα για τη φιλοξενία. Σας έλεγα. Hashtag καλοκαιράκι, διακοπάρες, ξεκούραση με τον νου, η summer time, το κρύο την καρδιά μου δεν την ενοχλεί, ούτε η ζέστη την ενοχλεί. Επομένως, πάμε στον Όλαφ. Χωρίς αμφιβολία, αυτή είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου και πιθανότατα η τελευταία. Ταυτίζομαι ξεκάθαρα. Και γράφει εδώ πέρα, βλέπουμε ότι είναι στην Αρεντέλα, οκ, okay, και γράφει 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, κυριολεκτικά. Hashtag ποιον άνθρωπος, καλοκαίρι, καύσωνας, το μετάνιωσα, αντίο κόσμε. Όλα αυτή τη λύση για τον καύσωνα την έχει η Αυγούλα από την ταινία Ωραία Κοιμωμένη. Προφανώς, η οποία, δείτε λίγο το post, είναι στην τοποθεσία Παλάτι Παλατάκι μου και γράφει με τέτοια ζέστη, πού να πας, air condition και ξάβλα μέχρι το Σεπτέμβρη, για να μην σας πω Οκτώβρη. Πραγματικά εγώ έχω σκάσει, δεν αντέχει αυτή η ζέστη και γράφει και στα hashtag καύσωνας, air condition, ξάπλα, αυτή είναι ζωή, mood, ωραία κοιμωμένη, άντε και καλό χειμώνα. Βέβαια, ο Λούκα το πάει ένα βήμα παραπέρα και προτείνει το εξής life hack. Αγαπητές, τι ζωή τρεφάτε, στούπιντο! Καλά, εντάξει, κλασική πολύ αγαπημένη σκηνή. Σωστά το πες. Ό,τι καλύτερο, έχει γράψει στην περιγραφή. Μόλις έκανα μια τέλεια ανακάλυψη. Αν πεις την ατάκα που είπα, κερδίζεις τζάμπα παγωτό. Τι σας έλεγα αυτό, όχι, είναι life hack, ξεκάθαρα αυτό. Στα hashtag δωρεάν παγωτό, δοκιμάστε το, τι ζόρι τραβάτε στούπιντο, life hacks. Και πατάω το όνομα του Αλμπέρτο που του είχε κάνει και like, για να δούμε. Τι είναι όλα αυτά τα φωτάκια. Έχει ανεβάσει την επεξήγηση για το τι είναι τα αστέρια. Και το μεγάλο ψάρι τις προστατεύει. Το άγγιξα κάποτε. Μεγαλύτερος παραμυθάς, τα είχαμε πει και στο καταστρέφω τον Λούκα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραμυθάς στον Αλμπέρτο. Και γράφει, αν ακούσετε ποτέ κάποιον να λέει ότι τα φωτάκια στον ουρανό είναι αστέρια, μακριά. Είναι συνωμοσιολόγος. Όλοι ξέρουμε πως είναι ατζούγια. Και hashtag ατζούγιες, δεν υπάρχουν αστέρια. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Trust me, bro. Πραγματικά το τελευταίο hashtag είναι όλη η φιλοσοφία του Αλμπέρτο. Περνάμε τώρα σε ένα πολύ δυναμικό ζευγάρι. Μουλάν και Σανγκ. Θα ξεκινήσουμε με τη Μουλάν, η οποία έχει ανεβάσει. Το έχει φάει Μουλάν, Πεκίνο, Κίνα. Έχει ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία και γράφει ακόμη μια μέρα σκληρή δουλειά και προπονήσεων έφτασε στο τέλος της. No pain, no gain, σκληρή δουλειά. Practice makes perfect, soldier life και του σούνου του τρώω για πρωινό. Okay. Για να δούμε πώς θα τα λέει ο στρατηγάρας Σανγκ. Φοβάμαι να το πατήσω αυτό το όνομα, παιδιά, πραγματικά. Ναι, είναι ψωνάρα. Στρατηγάρας Σανγκ το όχι, αν είναι δυνατόν. Και γράφει, αν έχετε παράπονα για την τελειότητά μου, παρακαλώ απευθυνθείτε στη μητέρα μου, εκείνη φταίει. Μαμά του Σανγκ την έχει κάνει και tag. Τέλειος άντρας, σχεδόν ημίθεος, κούκλος, γεια σου μάνα λεβέντισα, για χάρη σου εγώ του σούνους τους γλέντισα. Σπιματάκια γράφει. Εν τω μεταξύ έχει κάνει like η γιαγιά της Μουλά. Ό,τι καλύτερο αυτό, εντάξει. Τώρα που είδαμε το Σανγκ, την ψωνάρα, θυμήθηκε ένα άλλο ψώνιο που είχαμε δει στο πρώτο μέρος, το Eugene, ο οποίος μου ζήτησε αν γίνεται να βάλω άλλο ένα καινούργιο του post σε αυτό το βίντεο, γιατί έχουν υπάρξει διάφορες αλλαγές από τότε που έγινε το προηγούμενο μέρος. Eugene Fitzherbert το έχει βάλει πλέον, δεν είναι Flynn Rider όπως ήταν στο προηγούμενο μέρος. Και να παίξει το βίντεο. Απέξει. Χρησιμοποιώ το όνομα Eugene ξανά, σταμάτησα να κλέβω και βασικά άλλαξα εντελώς. Αλλά ξέρω ποια είναι η ερώτηση. Αν παντρευτήκαμε ποτέ η Ραπούνζελ και εγώ. Χαίρομαι που σας λέω ότι μετά από χρόνια και χρόνια που μου το ζητούσε ένα αγωνίος. Τελικά είπα το ναι. Κλασικός Eugene, εντάξει, το συζητάμε. Το ανακοινώνει και επίσημα γράφει, ο Flynn Rider πέθανε. Όχι κυριολεκτικά, αφού εγώ είμαι ο Flynn Rider, δηλαδή ήμουν. Τώρα είμαι ο Eugene που και πριν ήμουν, απλώς τέλος πάντων καταλάβατε. Αυτό γράφει ακριβώς. Νέα αρχή, παραμένω απογοητευτικός, μην ανησυχείτε. Τα hashtag και έχει κάνει η Ραπουνζέλ. Εννοείται η οποία δεν έχει, δεν έχει αλλάξει το προφίλ της. Ραπουνζέλ Τάουργκερλ το είχε και στο προηγούμενο μέρος. Έχουν πέσει λίγο τα like τους σε σχέση με το προηγούμενο. Λογικό όμως, λόγω γάμου. Μια και λέμε για γάμο, ξέρετε ποιος παντρεύτηκε. Η Ζαχτοπούτα. Η οποία ανέβασε αυτήν εδώ τη φωτογραφία και γράφει: μπορεί να μην θυμόταν τη μούρη μου, αλλά και πάλι είναι ο έρωτας της ζωής μου. Αγαπημένη για πάντα. Just married, ερωτευμένη, πιτσουνάκια, σας τα έλεγα για τις ευχές. Έγινα πριγκίπισσα, τον τήληξα
Η Σάουρα θα το πληρώσει. Παίζει να τη έχουν χακάρει το λογαριασμό σε αυτό που δεν θα έλεγε τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, τοποθεσία σύννεφα. Ωραία λεπτομέρεια. Εν τω μεταξύ, ψιλοάσχετο η Σταχτοπούτα, νομίζω είχε την καλύτερη γκριμάτσα στη selfie που ανέβασε η Βανέλοπη με όλες τις πριγκίπισσες. Θα δούμε αυτή την επική selfie, μην ανησυχείτε, αφού όμως πρώτα δούμε το φιλαράκι της, ο Ράλφ. Το φιλαράκι της Βανέλοπης. Ωραία φάση. Πρόσκη! Η αυτοθυσία σου θα εξυμνείται από την το μετάλλιο επιτέλους, ο Ράλφ. Η δική σου απαράμιλη σφραγίδα θα χαραχτεί στο βιβλίο της αρέτης. Ευχαριστώ, παιδες. Ανάπαυση. Γράφει, πλέον έχω το δικό μου μετάλλιο, δεν έχω ανάγκη κανέναν Φέλιξ ή κάποιο κοτόχοντρο ανθρωπάκι της Καλόπουλης. Hashtag μετάλλιο, Heroes Duty, είμαι καλός πλέον, στα μούτρα σας, έγινα ήρωας, περιμένω τούρτα. Στο παιχνιδάδικο του Litwook, εν τω μεταξύ στην Καλιφόρνια, δεν ήξερα ότι είναι στην Καλιφόρνια, οκ. Okay. Και τώρα η selfie που σας έλεγα που ανέβασε η Βανέλοπη. Δείτε απλά τι τέλεια selfie είναι αυτή. Η ζωή είναι ωραία όταν τη ζεις με τρέλα, αλλά γίνεται ακόμα πιο ωραία όταν τη ζεις με τρελή παρέα. Hashtag selfie Disney Princess, crazy quote of the day, selfie time, πριγκίψες, best selfie ever και θα συμφωνήσω. Εν τω μεταξύ, τρελά likes έχει πάρει αυτή η φωτογραφία και λογικό, είναι από fan της Disney, είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς και πριγκιπέσα Γιασμίν βλέπω εδώ πέρα. Θα το πατήσω. Έχει βάλει μαύρη φωτογραφία, άντρα μπαραβία, ok, και γράφει «Σήμερα έμαθα πως ο έρωτας της ζωής μου, ο Αλαντίν, έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του Τζαφάρχοντας». Τους κακούς θα τους δούμε στο τέλος μαζεμένους. Είναι ο Τζαφάρ αυτός εδώ πέρα που αναφέρει προφανώς. Άρα η πίθα, σ' αγαπώ για πάντα, μια φορά ερωτεύτηκα κι εγώ η Έρμη, Τζαφάρ έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Και άλλη επιθετική πριγκίπισσα μετά τα σαχτοβούτα. Και όπα, έχει κάνει like ο Αλαντίν. Πάμε καλά. Και αυτή νομίζω ότι έχει πεθάνει δηλαδή. Κάτσε να μπω στο προφίλ του. Έχει κανονικά ενεργό προφίλ, παιδιά. Να, δείτε εδώ. Για αυτήν μιλάει. Είναι έξυπνη, ευχάριστη και όμορφη. Κουκλάρα. Έχει κάτι μάτια που. Και κάτι μαλλιά. Πω πω, ένα χαμόγελο. Και το αστείο είναι ότι η Γιασμίν νομίζω ότι έχει πεθάνει ο Αλαντίν. Ενώ γράφει, δεν σας το κρύβω, μάγες μου, τη δάγκωσε τη Λαμαρίνα. Έρωτας νοιάζεις, κουκλάρα. Μόνο μη σε λαμούρ είναι αυτό που λέει το Τζίνι αμέσως μετά από αυτή τη σκηνή. Και το τελευταίο hashtag λέει Γιασμίν, δες το. Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, τοποθεσία νησί στη μέση του πουθενά. Γεια σου, Ραλαντίν. Πριν περάσουμε στους κακούς οι οποίοι είναι κάμποσοι, πάμε γρήγορα-γρήγορα, κυριολεκτικά γρήγορα-γρήγορα, στο προφίλ του κεραυνού McQueen που έχει ανεβάσει αυτή την υπέροχη φωτογραφία. Κεραυνός McQueen στα μπουζί της ωραίας Ελένης στην Αριζόνα. Ούτε αυτό ήξερα ότι είναι στην Αριζόνα. Αρέσει τον γερανός Μπάρμπας. Δεν ήξερα καν ότι ο Μπάρμπας έχει Instagram προφίλ. Και 8 εκατομμύρια likes, ok. Και γράφει, μάλλον αναφερόμενο στην Cruise, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Hashtags, car racing, coaching, love my job, I love being me. Έχει βάλει μόνο αγγλικά το αμερικανάκι. Και old caravana. Παλιά καραβάνα. Είναι car, αβάν. Και καλά παιδί να μάγει. Μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε, δηλαδή, σε μένα. Έχω μπει τώρα στον πειρασμό να πατήσω και το προφίλ του Μπάρμπα και θα το πατήσω. Ο οποίος, παιδιά, έχει ένα τελείως ανενεργό προφίλ. Έχει μόνο ένα post, δεν έχει καν εικόνα προφίλ. Μάλλον δεν ξέρει και πολλά από τεχνολογία. Και έχει το όνομα Γερανός Μπάρμπας, μη διαθέσιμη τοποθεσία. Είμαι μόνο εδώ που έχει κάνει like στο post που έχει. Είναι μια σύσταση στην ουσία. Πάμε να το δούμε. Με λένε Μπάρμπα. Μπάρμπα? Ναι, όπως Μπαρμπαλιός, χωρίς το λιός. Εσέν πώς ηλιαν? Δεν ξέρεις το όνομά μου. Όχι, το ξέρω. Και σένα, Μπάρμπα, δεν σε λένε. Διαγγελάω πάρα πολύ με τον Μπάρμπα κάθε φορά. Σε περιγραφή έχει γράψει «Είμαι ο Μπάρμπας» και hashtags Μπάρμπας, Μπαρμπαλιός, χωρίς το λιός, φιλαράκια, γεραυνός McQueen, πολύ ωραίο και έξυπνο λογοπαίγνιο, πάλι μπράβο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε μερικούς κακούς. Θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μου κακό, τον έναν, τον μοναδικό, Άρδη. Ο οποίος το έχει αντίστακτος θεός. Αντίστακτος θεός. Δεν ξέρω αν το πιάσατε. Η τοποθεσία προφανώς κάτω κόσμος αρχαία Ελλάδα. Το έχουν κάνει like 3 μοίρες και 13 εκατομμύρια ακόμη ψυχές. Και γράφει με πολυτονικό, να τονιστεί αυτό. Βασικά είναι ήδη τονισμένο. Νομίζω ήρθε η ώρα να αλλάξω βοηθούς. Κουράστηκα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μου στείλει μήνυμα. Ο μισθός είναι καλός και τα ωράρια προσαρμόζονται στις ανάγκες του εργαζόμενου. Enough is enough, μπούχτησα, σώστε με, θα ζήσω και χωρίς αυτούς. Εννοείται ότι θα ζήσει και χωρίς αυτού του Άδη, γιατί είσαι Θεός, δεν μπορεί να πεθάνει, σωστά. Ξέρετε όμως ποιο άλλο θα έπρεπε να αλλάξει βοηθούς, έτσι. Η Cruella De Vil, η οποία το έχει Cruella και έχει ανεβάσει αυτήν τη συγκεκριμένη πολύ ωραία, ιδιαίτερη θα έλεγα, φωτογραφία.
Ακούω γνώμες για τη νέα μου γούνα. Εγώ τη λατρεύω. Hashtag νέα γούνα, είμαι γουρούνα. Στάιλις, είμαι κουκλάρα, όχι ψωνάρα. Sorry, not sorry. Όταν το δεις. Όταν δω ποιο. Βλέπετε εσείς κάτι? Το είδα. Το είδα και πάμε κατευθείαν στο επόμενο. Μ' αρέσει πάντως που η Κρουέλα έγραψε όχι ψωνάρα. Μεταξύ μας σίγουρα είναι ψωνάρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο ψωνάρα όσο η κακιά μητριά της Αχτοπούτας και οι κόρες της. Οι σαύρες οι λεγόμενες. Εδώ με τις κουκλάρες τις κοράκλες μου. Αν κάποιος πρίγκιπας ή χείρος με μικρονιώτα ανορθόγραφη βασιλιάς ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε από τις τρεις μας, βέβαια μην χάσει και εκείνη, να μου στείλει DM. Κουκλάρες, night out, πάμε για χορό, μόνο σοβαρές προτάσεις, η μία καλύτερη από την άλλη, του μας τα hashtag και σπίτι του Μακαρίτη τοποθεσία στη Γαλλία μάλιστα και αρέσει στην Αναστασία, στην Τριζέλα και σε κανένα πρίγκιπα. Μόνος της χαίρονται, τι να κάνουνε. Και επειδή έδειξα το θέμα της φωτογραφίας που έγραψε το χείρος αντί με ήττα με ομικρον γιώτα, είναι πολύ κομπλέ αυτό το λάθος, γιατί τώρα θα περάσουμε στον καστό. Πραγματικά το λέω, προσοχή στα ματάγια σας. Έχουμε και λέμε, γκαστονιρικός. Α, γκαστονιρικός. Λογοπαίγνια που λέγαμε στην αρχή, ωραία, μπειραρία ο Μίτσος στο Νεοχώρι Γαλλίας και γράφει, τώρα εδώ, άντε βγάλε άκρη, η συλλογή μεγαλώνει, ωστόσο, ακόμα να με φτάσει σε τελειότητα. Hashtag συλλογή, κολεξιόν, ό,τι να είναι και τα αγγλικά κάνει ορθογραφικά. Συλλογή κάνω πάντα τα θύματά μου, αγαπώ τα ζωάκια, collector's life, wild animals. Πάρτα αυγό και κούρευτο. Είναι παράξενο πάντως πόσο καστόν έχει κάνει όντως στον κόσμο να το συμπαθεί. Δηλαδή, 520 likes είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για χωριό, ας πούμε. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος κακός που φαίνεται καλός, αλλά είναι κακός στην πραγματικότητα. Ένας τέτοιος είναι ο Λότσο, που δείτε τι έχει ανεβάσει. Πάτησε το! Πάτησε το! Πάτα το! Πάτα το, ντε! Πού είναι τώρα το παιδί σου, σέριφι! Όχι! Όχι! Λότσο! Τι γύφτος, αν είναι δυνατόν. Και γράφει, είδατε τα μούτρα του, καιρό είχα να γελάσω έτσι. Χαχ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 αah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 
ζώα ήμουν πάντα τόσο κακός. Έχει κάνει like το creepy μαϊμουδάκι και 129 ακόμη παιχνίδια και είναι στον παιδικό σταθμό η λιαχτίδα. Αυτά είναι τυπικούρες. Λότσο αγκαλίτσας κατά τα άλλα. Τέτοια κακία έχω να δω από τη μαγούφισσα που έδειχνε κατάρρευση σε αυτά μωρά. Πάμε να δούμε το προφίλ της. Προτού να κλείσει τα 16 της χρόνια, θα τσιμπήσει το δάχτυλό της το αδράχτη μιας ανέμης και θα πεθάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει γράψει εδώ πέρα, ναι, μόλις καταράστηκε ένα αυτό μωρό και μπράβο μου, το πενεύεται κιόλας, νομίζω ότι είχε κάποιο κατόρθωμα και τα hashtag και λίγα τους έκανα. Ξανοθυμίζω, επειδή δεν την κάλεσαν απλά σε μια δεξίωση. Queen Μαγκούφισσα, μπράβο μου, ας έστελνε. Queen Μαγκούφισσα έχει και το όνομά της, παλάτι του βασιλιά Στέφανου στη Γερμανία. Και είχε, ο μπέμπις είναι το χωράκι της, έτσι, δεν είναι κανένας μπέμπις, μπέμπις όντως. Σιγά μην έκανε κάποιο μωρό like στη Μαγκούφισσα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι δεν είναι όλοι κακοί τόσο κακοί, όπως για παράδειγμα ο Captain Hook που έχει ανεβάσει αυτό. Αν πετύχετε πουθενά αυτό το τζογλάνι της συμφοράς, παρακαλώ καλέστε άμεσα το 100. Δίνετε αμοιβή. Καταραμένε Peter Pan, η ζωή του πειρατή είναι χάλια, δεν τον αντέχω. Έχει κάνει like ο κύριος Μη, θα πατήσω οπωσδήποτε το προφίλ του και 38 ακόμη πειρατές. Τι χώρο του ποτέ, οκ, okay, κουμπλέ. Πάτα το κύριος Μη. Τον αγαπάω πάρα πολύ για να μην δω το προφίλ του. Το πείρωμα νιώθει κάπως άβολα, καπετάνιε. Το ξύρισμά του. Ξύρισμα στον καπετάνιο. Μήπως να σαλτάρουμε, τι λες? Να φύγουμε από την ενίο χώρα, να ξεχάσουμε τον Peter Pan. Θα πάω να γελίσω με τον κύριο Σμή, ειδικά με αυτή τη σκηνή. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το ξυρισματάκι που έριξε στον Captain Hook? Η ζωή του πειρατή είναι ωραία. Βλέπουμε εδώ πέρα την αντίθεση που υπάρχει με τον Captain Hook. Το ξούρισα. Είμαι το καλύτερο ξηρά. Κύριο Σμή, στη χώρα του ποτέ. Και όπα, έχει κάνει like ο Κλοκόνδυλος. Περνάμε τώρα στο Τζαφάρ ή αλλιώς Τζαφάρ Χοντά, έτσι το έχει στο Instagram, που τον αναφέραμε και προηγουμένως. Έχει ανεβάσει τη σκηνή όπου μεταμορφώνεται σε τζίνι. Και γράφει: «Η δύναμη του σύμπαντος μου ανήκα στις φέσα».
Κάτι τέτοιο. Έχουν κάνει like μόνο η Άγο και 21 ακόμη φρουροί τη χρονιά ώρα. Και είναι στην άκρα μπα, οκ. Okay. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το post προφανώς, ούτε hashtag έχει βάλει, ούτε τελείες, ούτε τίποτα. Φαίνεται ότι είναι λίγο κάπως απλά πατήθηκε η δημοσίευση. Πριν δούμε το τελευταίο προφίλ, σας έχω ένα κουιζάκι. Τι λέτε να κάνουμε ένα παιχνίδι. Έχω αυτές εδώ τις ερωτήσεις. Όποιος τις απαντήσει σωστά, όλες κερδίζει καρδούλα. Θέλει προσοχή και παρατηρητικότητα. Και τώρα πάμε στο τελευταίο προφίλ για σήμερα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μισώ πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο κακό. Και δεν είναι άλλος από το Hans. Από το Frozen προφανώς. Αλλά όχι, όπα, άκυρο. Τον είχαμε δει στο προηγούμενο βίντεο, οπότε αν θες να το δεις απλά πάτα εδώ ή αλλιώς πάτα εδώ για να δεις αυτό. Περιμένω τις απαντήσεις στο κουιζάκι, ευχαριστώ όλους για όλα και τα λέμε.